Επειδή λατρευόμαστε, συναντιόμαστε κάθε απόγευμα από Δευτέρα έως Παρασκευή εδώ στο «Η μαμά μου μαγειρεύει καλύτερα από τη δική σου». Καινούργια μαγειρέματα σήμερα για την Ειρήνη και τη Χριστιάνα, οι οποίες έχουν κερδίσει ήδη 2.000 ευρώ και αντιμετωπίζουν σήμερα ένα πολύ ωραίο ζευγάρι, τον Άρη και την Ειρήνη. Γεια σας, παρακαλώ. Εσείς δικαιολογήστε να χορεύετε, είστε χαρούμενες, έχετε πάρει 2.000 ευρώ. Τον Άρη τον βλέπω πολύ χαρούμενο, πολύ χορευταρά. Την Ειρήνη λίγο πιο συγκρατημένη. Μάλλον η τακτική αυτή σου λέει: θα πω ήρεμα, χαλαρά, ότι είμαι ήρεμη δύναμη και μετά θα χτυπήσω εκεί που το περιμένουν. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας, στο παιχνίδι μας. Καλώς σας ξαναβρήκαμε στην παρέα μας, στο παιχνίδι μας. Ειρήνη, Χριστιάνα, οι οποίες πρέπει να σας πω την προηγούμενη φορά με τη σούπα βελουτέ κατάφεραν να κερδίσουν. Σήμερα τι θα κάνουμε? Θα κερδίσουμε. Για μία ακόμα φορά. Ναι. Έτσι είπατε και την προηγούμενη φορά και κερδίσαμε. Κερδίσαμε. Είδες μωρέ, κερδίσατε. Το είπατε και έγινε. Σήμερα δεν ξέρω. Έχουν έρθει με άγριες διαθέσεις και ο Άρης και η Ειρήνη. Θέλω να μου πείτε ειλικρινά. Σας θυμίζει κάτι η Ειρήνη? Εμένα την TikToker. Ποια TikToker? Την έχω δει στο TikTok πολλές φορές. Κάνει TikTok. Είναι τόσο γνωστή. Ναι, ναι. Δηλαδή το αγόρι που είναι δίπλα της και τυχαίνει να είναι και ο σύζυγός της, δεν σας θυμίζει τίποτα? Ο Θανάσης από το «Ευτυχισμένοι μαζί». Επίθετο. Μαυροτσούκαλος. Έτσι όπως κάνει το τσουκάλι, εσύ δεν μαγειρεύεις. Μαυροτσούκαλος. Ο Θανάσης Μαυροτσούκαλος από το «Ευτυχισμένοι μαζί», μια σειρά που παίχτηκε 3 σεζόν. 2. 2, αλλά είναι σαν να παίζεται χρόνια. Έχει αγαπηθεί πάρα πολύ από μικρούς και μεγάλους. Τον έχω στο σπίτι μου καθημερινά. Ο Χαρούλης, ο οποίος τώρα έχει πάει 20 ετών. Είναι μια σειρά πραγματικά που αγαπάνε. Κυρίως τα παιδιά, οι μεγάλοι την αγαπήσανε, γελάσανε, την είδανε μία και δύο φορές. Τα πιτσιρίκια τη βλέπανε και τη βλέπουνε ακόμα. Πώς έγινε η πρόταση, πώς μπήκε στη σειρά αυτή? Ήμουνα σε πρακτορείο εγώ. Τι, τότε, ελαιοφορία, τέλτη. Ναι, στον Κυφσό. Και δούλευες και σαν πράκτορας, τι, ναι, να πάω στο ελαιοφορείο. Για πες. Και... Α, έχεις πάει σε πρακτορείο με παιδάκια. Okay. Και πήγα σε δοκιμαστικό, μας καλέσαν για το casting. Με πήγανε. Και έτσι άρχισε σιγά σιγά. Δηλαδή, το «Ευτυχισμένοι μαζί» ήταν, όχι από τις τελευταίες, ήταν. Είχα κάνει ήδη κάποιες δουλειές. Είχα κάνει την «Ουράνια» του Καπάκα, μια ταινία μεγάλου μήκους. Mm-hmm. Είχα παίξει ένα επεισόδιο στη Λάμψη. Ω, εντάξει. Έπαιξες και στη Λάμψη, τι έκανες εκεί? 10 χρονών. Κακοποιός, 10 χρονών. Μια ανάμνηση του εγγονού του Γιάνγκου Δράκου. Ωρε, φίλε. Flashback, άκου τώρα. Εσύ, Ειρήνη, τον έβλεπες τότε στη σειρά? Ναι. Όταν τον γνώρισες, ήξερες ότι είναι. Όχι. Αυτό το αγόρι, όχι, δεν το κατάλαβες. Στο είπε ο ίδιος. Ναι, το έμαθα. Ψωνάρα, ρε ψωνάρα, πήγαινες και έλεγες είμαι αυτός που έπαιζε τότε στο «Ευτυχισμένοι μαζί». Το είπα πολύ μετά. Πόσο μετά? Κανα δίμηνο, τρίμηνο, αφού ήμασταν μαζί. Το έμαθα αρκετό καιρό μετά. Ναι, ναι, ναι. Άρα λοιπόν παρουσιάστηκε σαν ένα απλό αγόρι, έτσι. Ναι. Που ήρθε στη Σέριφο, από όπου και κατάγεσαι και ο μπαμπάς έχει εκεί ξενοδοχεία. Έχουμε νοικιαζόμενα και μια ταβέρνα. Μάλιστα. Και έρχεται ως τουρίστας ο Άρης. Ήρθε με τους φίλους του μετά τις Πανελλήνιες. Mm. Είχαν τελειώσει. Όχι. Όχι. Αλλά το ξεπέρασε γρήγορα γιατί γνώρισε εμένα. Ναι. Ναι. Άρα πέρασε από Σέριφο και έμεινε αυτό. Δεν πέρασε σε πανεπιστήμιο, δεν πειράζει. Και. Και ήμασταν τότε μαζί για 2 χρόνια. Α, κάνατε σχέση τότε? Ναι, ήμασταν για 2 χρόνια μαζί. Χωρίσαμε για κάμποσα χρόνια. 5. Και ξαναβρεθήκαμε πριν 4 χρόνια. Μπράβο ρε παιδιά, και κάνετε αυτή την ωραία οικογένεια. Α, χειροκρότημα. Είδατε οι μεγάλοι έρωτες που κρατάνε. Με τη μαγειρική λοιπόν, ποιος ασχολείται? Εγώ μαγειρεύω στο σπίτι μας. Πού έμαθες να μαγειρεύεις? Από το σπίτι μου, από τη μαμά μου. Μαμά, ο μπαμπάς, εκεί στην ταβέρνα που έχετε μαγειρεύει κάποιος? Μαγειρεύει ο μπαμπάς μου, μαγειρεύει και η μαμά μου, εκείνοι μαγειρεύουν στο μαγαζί. Και έμαθα κι εγώ. Εντάξει, επειδή. Οι γονείς μου δουλεύανε τα καλοκαίρια. Μέναμε κάποιο καιρό μόνοι μας με τον αδερφό μου, οπότε μάθαινα να μαγειρεύω. Ναι. Είναι δύσκολο στα φαγητά? Όχι. Τρώει τα πάντα? Ναι, 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 ναι. Είμαι πολύ τυχερή. Ο μικρός? Το ίδιο. Ξέρει να μαγειρεύει? Όχι. Ο μικρός. Ο μικρός ξέρει, ο Άρης δεν ξέρει. Θα μάθει σήμερα εδώ. Τα κορίτσια που λένε ότι ξέρουν να μαγειρεύουν, που παίρνουν τα πάνω τους κάθε φορά που ακούνε κάποιο καλό σχόλιο από τον Έκτορα, θα μας πούν τώρα. Ποιος θα μαγειρέψει πρώτος? Τα παιδιά. Άλλοι. Άλλοι. Ναι. Γιατί?
Γούρι. Κόλπο. Έπιασε την προηγούμενη φορά, θέλετε να μαγειρέψετε πρώτη ή όχι? Θέλουμε. Και αν μη θέλετε, θα μαγειρέψετε έτσι κι αλλιώς. Εσείς στο παρατηρητήριο, εσείς στην κουζίνα.